Γιατί προκαλείς. Γιατί ο νόμος για την πρωτοβάθμια περίλαψη δεν εφαρμόζεται, θέλει 80 προεδρικά διατάγματα, εκτελούνται το 50% των συνταγών του ΙΚΑ σε ιατρικά σημειώματα και έχει εκτοξευθεί η ιατρική δαπάνη. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, ψάξτε και βρέστε. Α, σου πω τώρα θέματα που τα ξέρω. Θέματα υγεία τώρα. Λοιπόν, είναι προφανέ ότι ο καθένα στον τομέα με τον οποίο ασχολείται ξέρει καλύτερα από αυτά που έτσι, ξέρω γενικώ. Αλλά και σε αυτό το θέμα θα σου πω το εξή: να πούνε και οι άλλοι, αφού εσύ θέλει να το συζητήσουμε έτσι. Και δεν σε προκαλώ. Είμαστε καθώς. Και φίλοι τώρα. Προσέξτε, ήξερε κανένα εδώ, είχε επισημάνει, είχαν αρχίσει συζητήσει, είχε αποκαλυφθεί ότι αυτό το στέμ που βάζουν στου. Η αγκιοπλαστική έκανε 300 και το χρεώνανε 4.000 και τα 3.700 πηγαίναν στους γιατρούς ντάκα της. Υπήρχε κάτι γιατρός, σε παρακαλώ. Το ξέραμε όλοι. Όχι, το ξέραμε. Αλλά μοράζανε με 4.000, ρε εσύ Γιώργο. Γιατί δεν πήγαν. Ξέρατε. Δεν σταματάτε να ακούσουμε το λάθος. Συγγνώμη, απλά κάνω μια ερώτηση. Όχι, έχεις κάνει 4.000. Τι έχετε πάθει τώρα, δηλαδή, για να πιάσουμε. Όσο και αν λέτε λοιπόν ότι ο κόσμος ήξερε, εγώ σας λέω ότι εγώ δεν ήξερα ότι αυτό που βάζουνε το μόσχευμα στη ορθοπαιδική από 70 το χρόνο είναι 7.000. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Τρελάθηκα που το κατάλαβα αυτό. Και αισθάνθηκα ότι με αυτή την προφανή ας πούμε αλλαγή, αλλάξανε πάρα πολλά πράγματα. Ήξερα ότι οι γιατροί κάνουν αυτό που κάνουν, φανταζόμουν όμως γιατρός του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ο οποίος δεν έπαιρνε φακελάκι, έχει 10 εκατομμύρια λογαριασμών στην τράπεζα, μόνο από τα λεφτά που του δίνανε και οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι ορθοπαιδικές. Δεν τα ήξερα αυτά, αν εσείς τα ξέρατε, όλοι έπρεπε να μας το πείτε και εμάς που δεν το ξέρατε. Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω τι σημαίνουν τα προεδρικά διατάγματα, το είπε προηγουμένως στην Ανά. Όταν γίνεται νόμος, αναφέρει ο νόμος ότι για να γίνει, ας πούμε, άρση του απορρίτου μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης, χρειάζονται 580 προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να τις περιλάβει. Δεν μπορεί. Για θα γίνει νόμος 3.000 σελίδων στο φορολογικό όπως έγινε. Γι' αυτό πάμε να καταργήσουμε και τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Και παραπέμπουνε σε προεδρικό διάταγμα. Για να επιλύσει τα επιβέβαιους θέματα. Έχει και ο Καλλικράτης 70 προεδρικά διατάγματα. Το 90% έχει προχωρήσει. Δεν μπορούσε όμως ο Καλλικράτης να βάλει μέσα όλο ό,τι περιγράφει στα προεδρικά διατάγματα. Είναι μια τεχνική για το πώς να λειτουργούν οι νόμοι. Τι θέμα είναι αυτό τώρα που συζητάμε. Καλώς μπήκαν. Αλλά το θέμα είναι ποιο προεδρικό διάταγμα γύρισε πίσω. Κανένα. Γιατί όλα ήταν ενταγμένα μέσα σε μια φιλοσοφία που εξυπηρετούσε και τις ανάγκες και την πραγματικότητα. Τώρα, αλήθεια είναι ότι εμείς και βεραίωση κάναμε και έχει εξηγηθεί γιατί την κάναμε. Γιατί είπαν ότι χρονίζανε 3,5 εκατομμύρια πόσες ήταν οι υποθέσεις, οι φορολογοί τα ξέρετε, και για να τα ξεκαθαρίσουν οι φορολογοί, έφοροι και οι υπηρεσίες στάλανε 35 χρόνια. Εκκρεμούσαν 4.500 στα δικαστήρια και με τον ρυθμό που δικάζουν τα δικαστήρια φορολογικές διαφορές στάλανε 25 χρόνια. Κάναμε και τέτοια ρύθμιση. Κάναμε και την άλλη. Είπαμε ότι ό,τι έγινε, αλλά τα λεφτά που χρωστάμε σε αυτούς τους προμηθευτές των ιατρικών, μηδών, ορθοπαιδικών και άλλων, ό,τι συμφωνήθηκε τα δίνουμε και από εδώ και πέρα θα πάμε σωστά για να πει σε κρεμότητα. Τώρα έρχονται κάποιοι και θέλουν να πληρώσουμε ό,τι χρωστάμε όλοι. Άλλη λογική. Αλλά σας λέω, βήμα-βήμα προσέξτε το. Δεν είναι όπως τα είπαμε. Εγώ χαίρομαι γιατί άκουσα την άλλη άκρη της υπόθεσης. Και εγώ να σας πω την άλλη άκρη για να βρούμε και τη μέση. Αν χρειάζεται. Αλλά προσέξτε τώρα. Πράγματι το open government και η δική μου άποψη είναι ότι απέφτει. Έχει εξηγηθεί όμως από τον ίδιο τον Παπανδρέο και λέει το εξής. Και άρα για την υπομονή λίγο να σχολιάσουμε δύο-τρία πράγματα. Εμένα λέει με ενδιαφέρει να ακούσω το κοινωνικό μας. Δηλαδή από το πόσο οργανωμένους έχουμε, να ακούνε άνθρωποι που έχουν προσόντα, που έχουν σπουδάσει, που έχουν εμπειρία. Άκουσε το ρεαλέκο. Λοιπόν, και να έρθω να δω τι ενδιαφέρον έχουν. Και το δεύτερο ήταν συγκλονιστική η ανταπόκριση των ανθρώπων που έχετε ένα πασό. Που ήταν το Πασόκ των Λαμόνιων, που είπε ο Αλέκος προηγουμένως, που έρχεται στην κυβέρνηση.
καταποκρίνονται 40.000 άνθρωποι. Ξέρετε τι ήταν γι' αυτό. Ήταν η αίσθηση που δημιουργήθηκε στο Πασόκ ότι υπάρχει κόσμο που τον εμπιστεύεται, τον Παπαδρέου. Και 40.000 άνθρωποι πιστέψαν ότι μπορεί να του χρησιμοποιήσει. Τι ήρθανε και κάνανε.
Σας λέω ότι τρία εναλλακτικά προτάσια, πολύ αναλυτικά, στο πλαίσιο που λέει ο Παναγιώτης ο Λούσκος, έχουν να συζητηθεί. Τι πρέπει να κάνω, αποφασίσουμε εδώ ποιο θα είναι το. Είναι προφανές αυτό τι έχει γίνει. Και σας είπα, θα κυκλοφορήσει αύριο μεθαύριο, σε πέντε μέρες, και ο αναλυτικός οδικός χάρτης, που θα λέει τι ακριβώς είναι. Και αυτό, Παναγιώτη μου, είναι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Που θα λέει ακριβώς αυτό που λες εσύ. Αν θα είναι μετοχές, θα είναι ομόλογα, θα είναι εταιρεία επενδύσεων, θα είναι μία, θα είναι τρεις. Και γίνεται μια ευρεία συζήτηση. Και χαίρομαι που έχετε μπει και σε αυτόν τον προβληματισμό. Λοιπόν, η Μίνα. Είπε ότι φύγα η Νανά. Είπε ότι φύγανε δεις από την Ελλάδα. Η Εκκλησία πρέπει να πληρώσει. Πώς να αυτοποιεί το δημόσιο υπάλληλο. Πολύ φορολογημένοι. Έπρεπε να πέσει ο χώρος. Οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση. Το οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση είναι μια αρχή, ένα αξίωμα που μακάρι να εφαρμοστεί, αλλά έχει υποκειμενικά στοιχεία. Έπρεπε να πέσουν οι φόροι. Το εξήγησα και δεν με παρακολουθήσατε. Η επιλογή που κάνει το Πασόκ και έχει επιχειρήματα να το λέει είναι ότι αν πέσουν οι φόροι όπως πέσανε και τότε, πρώτον δεν θα έχουμε λεφτά σήμερα που τα χρειαζόμαστε, όχι αύριο. Και δεύτερον, αν πέσουν οι φόροι για να αυξηθεί η ζήτηση, η ζήτηση θα πέσει εξαγωγές, γιατί ακόμα δεν έχουμε παραγωγική διαδικασία και μηχανισμό να αξιοποιηθούν τα εμπόρια προϊόντα. Άρα λοιπόν λέτε κάτι που είναι αντίθετο με αυτό που εγώ σας εξηγώ ότι λέει το Πασό. Και προσωπικά είναι ότι θα πέσουν οι φόροι. Όχι, όχι, λέω ότι είπατε. Μην το αναλύσουμε πάλι. Είπα ότι πέσανε οι φόροι. Εντάξει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είπατε πολύ φορολογική νόμη, έχει αυτό συζητηθεί, έχουμε κάνει πράγματι 10 φορολογικούς νόμους. Αν σας εξηγήσω όμως τα 20 σημεία που είχε ο κάθε φορολογικός νόμος, θα καταλάβετε ότι έπρεπε να γίνει. Και ο ένας δεν είχε σχέση με τον άλλο. Πρέπει όμως να γίνει μια επιτροπή, έχει συσταθεί ήδη, όλοι αυτοί να ενωτηθούν και προς το Σεπτέμβριο, όπως έχει ανακοινώσει ο Παπανδρέου και ο Παπακοσταντίνου, θα γίνει αυτό που λέτε, θα μαζευτούν όλοι αυτοί και θα γίνει ένας μίνι νόμος φορολογικός, απλώς αντιγραφειοκρατικός, και μετά την κατάργηση του κώδικα τριών και στοιχείων, που θα δίνει απλά τη δυνατότητα στον πολίτη να γνωρίσει υποχρεώσεις του και να μπορεί να τις επιλύει μόνο. Πώς βαθμολογεί το δημόσιο υπάλληλο, ακούστε, είναι στον νόμο που ψηφίστηκε ήδη και έρχεται και άλλος νόμος τώρα που θα ψηφίσει ακριβώς τη διαδικασία βαθμολόγησης των υπαλλήλων. Πάντα λέγαμε όλοι να αξιολογηθούν, αλλά πάντα επίσης λέγαμε πώς θα γίνει αξιολόγηση. Εκεί υπήρχε διαφωνία. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, συζητείται διεξοδικά, αλλά το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων έχει μπει σε μια εντελώς άλλη λογική από αυτή που ξέραμε. Και βαθμολογείται και αμείβεται ο καθένας για την ίδια δουλειά με τον άλλον και προάγεται τα αντικειμενικά κριτήρια και ούτω καθεξής. Φύγα να δεις πράγματα από την Ελλάδα. Αυτό δεν ξέρω, το είπατε κι εσείς, νομίζω, προηγουμένως, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Γίνανε πάρα πολλές κινήσεις. Υπάρχει η λογική να μπουν κίνητρα. Το ανέφερα στην εισαγωγική μου ομιλία ότι είναι ένα από τα θέματα που έθεσε ο Σαμαράς, αλλά το συζητάει η κυβέρνηση για το τι κίνητρα θα δοθούν να επιστρέψουν χρήματα. Και ένα μάλλον αντικίνητρο που τίθεται, αλλά λειτουργεί ως κίνητρο, είναι η φορολόγηση των καταθέσεων που βρίσκονται στο εξωτερικό σε συνεννόηση με τις ελληνικές κυβερνήσεις. Έγινε μια μάλιστα ήδη μια συνεννόηση με την Ελβετία, η οποία αν δεν αποκαλύψει τα ονόματα, αλλά δέχεται όμως να επιβάλλει 15% φόρο σε όλα τα κατατεθειμένα χρήματα σε ελληνική τράπεζα. Λοιπόν, ψάχνει όμως το οικονομικό επιτελείο να βρει την καλύτερη λύση. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Ελληνικά κρίμα. Τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να εμπαθύνω περισσότερο. Προσπαθώ να πω. Να αποδώσει. Όχι, θα τα εισπράξει η Ελβετία για λογαριασμό μας και θα μας τα δώσει η Ελβετία. Μα έχει ανακοινωθεί αυτό επίσημα. Το ξέρω. Το ξέρετε, αλλά είπατε μόνο αρνητικά. Δεν είπατε αρνητικά. Λοιπόν, η Εκκλησία λέει θα έπρεπε να πληρώσει. Ερώτημα. Το ξέρετε ότι έχει φορολογηθεί η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας. Ορίστε. Ιταλία. Η Ιταλία την υποχρέωσε και θα πρέπει να την.